Στη Δυτική Αθήνα το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής δεν είναι ξένο ιστορικά. Το 97 ή το 98 έσπασαν το μνημείο του που είχε στηθεί στον τόπο εκτέλεσης του Νίκου Πλουμπίδη στο Δαφνί. Και πάνω στα... βέβαια αποκαταστάθηκε η πλάκα, ήταν γραμμένα τα συνθήματα της Χρυσής Αυγής και η υπογραφή της Χρυσής Αυγής. Τότε όμως ήταν ακόμα το 0,025. Υπάρχουν δύο ζητήματα από εκεί και πέρα. Το πρώτο ζήτημα αφορά το πολιτικό. Μια λύση το πολιτικό αφαιρεί στις αιτίες που δημιούργησαν την άνοδο. Το γεγονός δηλαδή ότι το φίδι έβγαλε από το αυγό το κεφαλάκι του, το κεφάλι του και κοιτάει να μας κατασπαράξει όλους, δηλαδή εννοώ την κοινωνία. Το δεύτερο, αντιπαλεύοντας τις αιτίες, αντιπαλεύεις συγχρόνως και την ιδεολογία σε επίπεδο των αξιών. Αυτό είναι το βασικό θέμα, άρα έτσι θα αντιπαλέψεις τη Χρυσή Αυγή, όχι πολιτικά αντικά. Το δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με το ίδιο το έγκλημα. Καθένας που διαπράττει ένα έγκλημα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόσωπο της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τα άτομα ή το κόμμα. Προσέξτε να δείτε, ο καθηγητής προηγούμενα έβαλε μια σωστή διάσταση. Βεβαίως δεν χρειάζεται να προεκταθεί πλήρως και φτάσουμε στο κράτος των δικαστών. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ότι όλα τα πάντα στο... Εγώ λέω, γιατί υπάρχει και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την εγκληματική οργάνωση. Έτσι, αν αποδειχθεί ότι είναι εγκληματική, ότι υπάρχει εντός μια πολιτική δύναμη σε εγκληματική οργάνωση, πάει με άλλες διατάξεις. Εκεί που υπάρχει έγκλημα, αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί. Αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έλεγε κανένας ότι φωνάζουν τώρα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και δεν κάνουν ένα βήμα. Να πούνε να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους και να πάνε να πούνε να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Ότι εμείς δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί οχυρώνονται πίσω. Αυτό, ξέρετε, δείχνει κατά τη γνώμη μου, πέρα από ένα δικό τους πολιτικαντισμό μια και μια πρώτη, τέτοια μια πρώτη διαδικασία κουβέντα, θα λέγαμε κανένα. Μια πρώτη κουβέντα. Κύριε Παπαδάκη,